Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη vlog στην Κίμη. Σήμερα θα επισκεφθούμε μερικές παραμυθένιες τοποθεσίες που σύμφωνα με τους θρύλους λέγεται ότι φιλοξενούν νεράιδες. Αυτά τα εθερικά πλάσματα που κατοικούν κοντά σε λίμνες, ποτάμια και στα δάση. Όπως πάντα μην ξεχνάτε να κάνετε like, subscribe και να πατάτε το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα νέο μου βίντεο. Πρώτη μας σύντομη στάση, αυτό εδώ, το μαγευτικό ελατοδάσος. Εσείς το γνωρίζετε ότι στην Κίμη υπάρχει και ελατοδάσος. Βρίσκεται περίπου 10 χιλιόμετρα έξω από την Κίμη και είναι μια τοποθεσία που ενδείκνυται για πεζοπορία. Είναι ένα μαγευτικό μέρος το οποίο σε κάνει να πλάθεις με το μυαλό σου ιστορίες για νεράιδες και εξωτικά. Λίγο πιο πέρα από εδώ, ανατολικά από το Μετόχι, βρίσκεται ένα πεύκο που οι ντόπιοι το γνωρίζουν ως το μοναχό πεύκο. Και είναι πράγματι μοναχό, ψηλά στην κορφή του βουνού, στα 500 μέτρα περίπου. Γύρω του υπάρχουν μόνο λίγα μικρά πεύκακια. Η θέση του μοιάζει να μην είναι καθόλου τυχαία. Από εκεί βλέπεις όλη την περιοχή. Το ύψος του πλησιάζει τα 30 μέτρα. Η διάμετρος του κορμού του είναι 3 μέτρα και η κουφάλα χαμηλά στον κορμό του έχει άνοιγμα 1,5 μέτρο. Είναι μεγάλης ηλικίας, άγνωστο πόσων αιώνων. Στο Μετόχι λένε ότι πριν από πάρα πολλά χρόνια είχε πιάσει φωτιά στην κορυφή του βουνού. Είχε πέσει κεραυνός και είχε κατακάψει τα πάντα. Όλα τα δέντρα κάηκαν και μόνο ο μοναχός πεύκος έζησε. Και αυτό γιατί όπως εικάζεται τον προστάτευαν τα ξωτικά που τον είχαν για κατοικία τους. Λένε πως ακόμα αυτά τα μικρά πλασματάκια περιφέρονται γύρω από τον πεύκο. Τις νύχτες κανείς δεν πλησιάζει κοντά. Μόνο από μακριά διακρίνουν κάτι λάμψεις, κάτι φωτεινά σημάδια που μία φαίνονται και μία χάνονται μέσα στο σκοτάδι. Οι ντόπιοι σέβονται και αγαπούν το δέντρο τους και μιλούν με καμάρι γι' αυτό, γιατί ξέρουν. Η επόμενη ιστορία έχει να κάνει πάλι με ένα δέντρο και είναι η ακόλουθη. Στο δρόμο προς το Σπαθάρι, δίπλα στην ποταμιά, υπήρχε ακόμα ένα θρυλικό δέντρο, η πλατανάρα όπως το έλεγαν. Ήταν ένας τεράστιος πλάτανος που δεν άντεξε το βάρος του χρόνου και έπεσε τα τελευταία χρόνια. Στην πελώρια κουφάλα του, όπως θέλει ο τοπικός θρύλος, κρύβονταν νεράιδες που όσο προχώραγε η νύχτα έβγαιναν στο δρόμο χορεύοντας και τραγουδώντας και δεν άφηναν κανέναν να πλησιάσει το δέντρο που ήταν στο πέρασμα. Οι παλιότεροι φοβούνταν και απέφευγαν να περάσουν τη νύχτα από εκείνο το σημείο. Τώρα όμως μιλούν με θλίψη για το χαμό της πλατανάρας και αναπολούν την υπέροχη δροσερή σκιά της. Επόμενη στάση μας είναι Ραϊδολίμνη, λίγο έξω από το χωριό Ανδρονιάνους. Είναι ένα μαγευτικό μέρος όπως βλέπετε, μέσα στα πλατάνια και με πολλά τρεχούμενα νερά, κυρίως όμως την άνοιξη και το χειμώνα. Το όνομά της το έχει πάρει από τους μύθους που υπάρχουν στην περιοχή για τις νεράιδες και λένε ότι τις βλέπουν και σε αυτό το μέρος. Οι νεράιδες είναι γυναίκες λεπτές, ψηλές, με μακριά ξανθά ή ακόμα και πράσινα μαλλιά. Αυτές συχνάζουν σε διάφορα μέρη και περισσότερο τις βρίσκει κανείς να κάθονται κάτω από τις σικές ή τις καρυδιές.
Αυτή τη στιγμή περπατάμε στην κήτη του ποταμού, όμως δεν έχει σχεδόν καθόλου νερό όπως βλέπετε, λόγω της εποχής. Υπάρχει και σηματοδοτημένο μονοπάτι, το οποίο θα ακολουθήσουμε, μήπως και βρούμε τη λίμνη. Λένε ότι όποιος ξεδιψάσει από τις πηγές που κατοικούν οι νύμφες, δεν τον αγγίζει ποτέ ξανά η λύπη. Λένε ακόμα ότι όποιος μάθει το μυστικό από τις καλές κυράδες, γίνεται πάλι παιδί, και ότι όποιος κλέψει τα ξόρκια από τις νεράιδες, γίνεται αιώνια σοφός. Κατά τη μυθολογία, οι νεράιδες είναι υπερφυσικά μικροσκοπικά πλάσματα με ανθρώπινη μορφή, που κατέχουν την τέχνη της μαγείας και της γοητείας και έχουν στην πλάτη τους φτερά εύθραυστα σαν της πεταλούδας. Επίσης, απεχθάνονται οποιαδήποτε επέμβαση στη ζωή τους και όποτε αυτό συμβαίνει, αυτοί που το κάνουν τιμωρούνται. Οι νεράιδες εμφανίζονται και κρύβονται μέσα σε μια λαμπερή αχλή που κατασκευάζουν με τις μαγικές τους δυνάμεις. Πολλές φορές βοηθούν τους ανθρώπους, εμφανίζονται ξαφνικά εμπρός τους και δίνουν λύσεις με τα μαγικά τους σε διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Δεν είναι ορατές σε όλους τους ανθρώπους, λίγοι έχουν το χάρισμα να τις βλέπουν. Σύμφωνα με τις παραδόσεις, μόνο οι σαββατογεννημένοι και οι αλαφροίσκιωτοι μπορούν να τις αντιλαμβάνονται και να τις βλέπουν να χορεύουν. Στην ελληνική ύπαιθρο και στα χωριά μας ακούμε διάφορα ονόματα όπως αγερικά, εθέριες, καλομήρες, ξονέρια, καλούδες, ανεμικές, καλές κυράδες, ακόμα και εξωτικά. Οι όμορφες νεράιδες με μακριά μαλλιά και λευκά φορέματα είναι καλόγνωμες, αν και μπορούν να γίνουν επικίνδυνες. Οι άσχημες και μαυροντημένες είναι πάντα κακές. Οι μαυροφορεμένες κατοικούν σε σκοτεινά μέρη και στις χαράδρες. Λέγεται μάλιστα ότι μόνο οι σαββατογεννημένοι και οι αλαφροίσκετοι μπορούν να τις αντιλαμβάνονται και να τις βλέπουν να χορεύουν και να τραγουδούν. Αν κάποιος ωστόσο τολμήσει να τις αντικρίσει ή να πιει από την πηγή τους, χάνει τη μιλιά του ή γίνεται νεραϊδοπαρμένος, παθαίνει δηλαδή επιληψίες και χάνει τα λογικά του. Ο μόνος τρόπος, λέει η παράδοση, να κάνει κανείς δική του μια νεράιδα είναι να της κλέψει το μαντίλι και τότε εκείνη θα του δοθεί ολοκληρωτικά. Θα γίνει καλή μάνα και σύζυγος, αλλά με το πέρασμα των χρόνων θα θέλει πίσω το μαντίλι της που θα την καταστήσει και πάλι ελεύθερη. Παιδιά, δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε άλλο τη διαδρομή μας, γιατί σε κάποια σημεία το μονοπάτι δείχνει να έχει καταρρεύσει. Οπότε θα επιστρέψουμε πίσω. Επειδή δεν μπορέσαμε να βρούμε τη λίμνη, σας βάζω μερικά πλάνα που δείχνουν πώς είναι το μέρος όταν έχει πολλά νερά και φυσικά την πανέμορφη λίμνη. Η ιστορία που θα σας διηγηθώ είναι άνω των 80 με 90 ετών.
Εκείνη την εποχή ζούσε στο Αλιβέρι ένας άντρας που κάθε πρωί έπαιρνε ασταμάτητα τους δρόμους. Πήγαινε στα χωράφια του και στα ζώα του, κάνοντας τις απαραίτητες εργασίες. Κάθε όμως που νύχτωνε, μαντρωνόταν στο σπίτι του και δεν το κουνούσε μέχρι την αυγή. Τον ρωτούσαν πολλοί φίλοι του γιατί δεν έβγαινε μαζί τους για ένα ποτηράκι κρασί. Όμως αυτός απέφευγε να απαντήσει. Ως που κάποια μέρα τους συνάντησε στο καφενείο και τους εκμυστηρεύτηκε πως κάθε φορά που νύχτωνε και τύχαινε να βρίσκεται έξω, τον συναντούσαν οι νεράιδες και τον έκαναν ασήκωτο στο ξύλο. Άρχισαν τότε να τον κοροϊδεύουν οι φίλοι του και από δίπλα στεκόταν ο παππούς μου που ήταν παρόν στη συζήτηση. Ένα απόγευμα, λίγο πριν σβήσει για τα καλά ο ήλιος, ο παππούς μου άκουσε χτυπήματα στην πόρτα. Ήταν ο φίλος του. «Μίτσο, έχασα την ώρα μου με τα ζώα και νυχτώνει. Θα με πάσω στο σπίτι. Φοβάμαι να πάω μόνος», του είπε. Τι να κάνει ο παππούς, έζεψε ένα μουλάρι και πήρε μαζί του το δρόμο προς το σπίτι. Σε ένα όμως από τα σταυροδρόμια της περιοχής μας, λίγο πριν φτάσουν στο τέλος της διαδρομής, ο άντρας άρχισε να χτυπιέται πάνω στο ζώο. «Δεν τις βλέπεις», φώναζε. «Κάνε κάτι να σταματήσουν. Δεν αντέχω άλλο», έλεγε ουρλιάζοντας, χτυπώντας πάνω κάτω τα χέρια του, προσπαθώντας να διώξει έναν αόρατο εχθρό. Ο παππούς μου ούτε άνθρωπο έβλεπε, ούτε σκιά. Καταλάβαινε όμως ότι ο φίλος του υπέφερε και γι' αυτό τον τράβηξε κακήν κακός και σχεδόν σερνάμενο και τον πήγε ως την πόρτα του σπιτιού του. Εκεί διαπίστωσε πως ο φίλος του όντως είχε χτυπηθεί άσχημα από χέρια που ο ίδιος δεν μπορούσε να εντοπίσει προηγουμένως. Λίγες μέρες μετά, οι συγγενείς του άντρα τον πήγαν σε μια γυναίκα στην Κόρινθο που έλεγαν πως έβγαζε από μέσα τα δαιμόνια και τα τραβηχτικά. Από τότε ο φίλος του παππού μου κυκλοφορούσε μέρα και νύχτα στο χωριό χωρίς να τον ενοχλήσει τίποτα ξανά. Βρισκόμαστε στο μονοπάτι που οδηγεί στο μήλο του Σαντά. Σύμφωνα με μαρτυρίες των κατοίκων, εδώ τα μεσημέρια και τις νύχτες βγαίνουν νεράιδες και εξωτικά. Θα πάμε να ακολουθήσουμε το μονοπάτι για να δούμε πού οδηγεί. Δυστυχώς, όπως βλέπετε, το μονοπάτι έχει καταρρεύσει και δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Θα ψάξουμε όμως να βρούμε έναν άλλο τρόπο για να πάμε ως το μήλο του Σαντά. Παιδιά, η τοποθεσία εδώ είναι μαγευτική.
Επίσης, αυτός ο δρόμος είναι κατάλληλος για πεζοπορία, για όποιον ενδιαφέρεται να έρθει. Παιδιά, μάλλον το βρήκαμε. Ελάτε μαζί μου. Ο Μήλος του Σαντά είναι μια μαγευτική τοποθεσία κοντά στους Ανδρονιάνους, της περιοχής της Κύμης. Πήρε το όνομά του από τον εγκαταλελειμμένο Νερόμηλο, τα ερείπια του οποίου υπάρχουν ακόμα εκεί. Ο Νερόμηλος σταμάτησε να λειτουργεί γύρω στο 1965. Αυτό που εντυπωσιάζει είναι ο καταράκτης και τα δυο γεφύρια καλυμμένα με πυκνή βλάστηση. Τα γεφύρια κατασκευάστηκαν από υπηρώτες μάστορες στα τέλη του 19ου αιώνα και εξασφάλιζαν τη μετάβαση στα διπλανά χωριά. Ήταν ο ιδιοκτήτης και μιλωνάς του Μήλου Σαντά, όπου μεγάλωσε τα 12 παιδιά του. Μετά το θάνατό του, τον παρέδωσε στον ιό του και παππού μου Κώστα Αντωνίου, αναφέρει ο εγγονός Κώστας Αντωνίου. Πρόκειται για έναν Μήλο αξιοθέατο για την περιοχή. Το 1860 αυτός ο Μήλος κατάφερε να θρέψει μια οικογένεια με 12 παιδιά, ατελείωτες ώρες δουλειάς για να βγει το μεροκάματο. Μια ιστορία με νεράιδες για το Μήλο του Σαντά είναι η ακόλουθη. Κάποτε, τα παλιά τα χρόνια, όταν ο παππούς μου ζούσε και ήταν πολύ νέος, έπρεπε να περπατάει χαράματα, αξιμέρωτα, για να φτάσει από το χωριό του ως το Μήλο του Σαντά για να πιάσει από νωρίς δουλειά. Κάποια από αυτές τις νύχτες, λοιπόν, περνούσε από το πέτρινο γεφυράκι. Ήταν άνοιξη και το νερό που κατέβαζε το βουνό ήταν μπόλικο. Εκεί, μέσα στην ησυχία, άκουσε κάτι γλυκές, χαροπές φωνούλες να τραγουδούν ένα σκοπό. Στην αρχή τρόμαξε, καθώς είχε ακούσει διάφορες ιστορίες για νεραιδικά και στοιχιά που κατοικούσαν στα ποτάμια και στις ερημιές. Όταν όμως εμφανίστηκε μπροστά του μια νεράιδα που αιωρούταν, τυφλώθηκε από την ομορφιά της. Ήθελε πολύ να πάει να της μιλήσει, αλλά ήξερε το μύθο πως αν μιλήσεις σου παίρνουν τη φωνή και έτσι δεν έβγαλε άχνα. Σύντομα ο ήλιος ανέτειλε και ο παππούς μου σαν υπνοτισμένος παρακολουθούσε την νεράιδα που εξαφανίστηκε μέσα στην πρωινή αχλή. Την ιστορία αυτή μου την έλεγε συνέχεια όταν ήμουν μικρή και υποστήριζε ότι είναι αλήθεια. Όπως βλέπετε, η περιοχή εδώ πέρα διαθέτει πολλά σηματοδοτημένα μονοπάτια, τα οποία οδηγούν σε διάφορα χωριά. Από τη μία έχουμε τους Ανδρονιάνους και από την άλλη τα δέντρα. Η περιοχή είναι κατάφυτη με υδρόφυλλα φυτά και πυκνή βλάστηση, τα οποία διατρέχει ρεματιά.
Νεράιδες και εξωτικά, αέρινες αόρατες μορφές ζούσαν και ζουν σε αυτά τα μέρη, αν αντέχει να τα δει η ψυχή σου. Επόμενη μας στάση, η πηγή Κολέθρα. Διανύουμε το μονοπάτι που οδηγεί προς την πηγή της Κολέθρας. Είναι ένα κατάφυτο μονοπάτι γεμάτο πλατάνια και είναι ιδανικό για πεζοπορία. Σε υψόμετρο 123 μέτρων στην ευρύτερη περιοχή των Κονίστρων, κοντά στον οικισμό Άγιος Βλάσης, θα βρεθείτε σε ένα αξιοθέατο σπάνιας φυσικής ομορφιάς. Ο λόγος για την πηγή Κολέθρα, μία από τις μεγαλύτερες πηγές στην Εύβοια. Η πηγή βρίσκεται κάτω από έναν επιβλητικό βράχο, μέσα στον οποίο υπάρχει ένα υπόγειο σπήλαιο. Το σπήλαιο αυτό έχει προσελκύσει αρκετούς σπηλαιοκαταδύτες, ενώ δεν έχει εξερευνηθεί πλήρως μέχρι τώρα. Η πηγή Κολέθρα είναι ένα τμήμα ενός συμπλέγματος που αποτελείται από μικρότερες πηγές, χύμαρους και καταβόθρες της περιοχής. Ανάλογα με την εποχή, αλλάζει και η ποσότητα του νερού. Αυτή τη στιγμή, επειδή είναι καλοκαίρι, γενικά έχει ελάχιστο νερό. Όταν όμως είναι χειμώνας, το σπήλαιο πλημμυρίζει και τα νερά χύνονται και στην άλλη πλευρά. Από την ευρύτερη περιοχή της Κολέθρας μας έρχεται μια ακόμη μαρτυρία σχετικά με νεράιδες και είναι η παρακάτω. Στις 22 Σεπτεμβρίου 1955 η Αμαλία Κυριαζή πήγαινε στην νεροτριβή με το γαϊδουράκι της που κουβαλούσε μια φλοκάτη για να την πλύνει όπως συνήθιζαν οι κάτοικοι τότε. Στη μέση της διαδρομής λοιπόν και ενώ πήγαινε παράλληλα με το ποτάμι άκουσε κάτι τραγούδια. Έδωσε εντολή στο γαϊδούρι της να σταματήσει και άκουσε προσεκτικά. Ανάμεσα από τον αφρισμένο ποταμό ακούγονταν πράγματι κάτι γυναικείες φωνές και γέλια. Σκέφτηκε πως ίσως κάποιες κοπέλες από το χωριό είχαν κατέβει στο ποτάμι για δουλειές και έτσι συνέχισε τη διαδρομή της. Ξαφνικά, ενώ πλησίαζε προς την νεροτριβή, έπεσε μπροστά στα πόδια του γαϊδουριού μια μεγάλη πέτρα. Όπως ήταν λογικό, εκείνο τρόμαξε και μουλάρωσε. Η γυναίκα κοιτούσε τριγύρω της μήπως έβλεπε κάποιον, αλλά τίποτα. Προσπάθησε να κάνει το γαϊδούρι να συνεχίσει, αλλά μάταιος κόπος. Φαινόταν τρομαγμένο, τα γέλια και τα τραγούδια επανήλθαν. Αποφασισμένη η γυναίκα έδεσε το γαϊδουράκι της σε ένα κοντινό δέντρο και πήγε προς το σημείο του ποταμού που ακούγονταν οι φωνές. 5-6 πέτρες τότε έπεσαν μπροστά της, ενώ κάποιες τη χτύπησαν κιόλας. Τρομαγμένη, αλλά και νευριασμένη πως ίσως κάποιος της έκανε πλάκα, έτρεξε τα τελευταία μέτρα προς το ποτάμι. Εκεί είδε κάτι κοπέλες ντυμένες στα λευκά να τραγουδάνε και να χορεύουν. Όλες είχαν μακριά ξανθά μαλλιά και στο κεφάλι στέματα από λουλούδια. Τους φώναξε αν ήταν αυτές που πετούσαν τις πέτρες και τότε ως διαμαγείας εξαφανίστηκαν. Οι θρύλοι λένε πως οι νεράιδες δεν συμπαθούν τις γυναίκες και τις ζηλεύουν. Οπότε ίσως γι' αυτό έριχναν πέτρες στη γυναίκα για να την τρομάξουν και να φύγει από το μέρος που έπαιζαν και χόρευαν. Η περιοχή είναι ιδανική για πεζοπορία αφού έχει δημιουργηθεί ένα μονοπάτι 300 περίπου μέτρων παράλληλα με το χύμαρο. Το μονοπάτι περνά από παλιά τεχνητά κανάλια που στέλνουν ακόμα το νερό στον παλιό νερόμυλο που θα βρείτε στο τέλος της διαδρομής. Το μέρος είναι παραμυθένιο.
Δεν είναι καθόλου περίεργο άλλωστε το γεγονός ότι η περιοχή βρίθη από θρύλους για νεράιδες, νύμφες, ξωτικά και στοιχιά. Βρισκόμαστε στην Εροτριβή. Είναι ένα είδος βιολογικού πλυντηρίου το οποίο χρησιμοποιούσαν τα παλιά χρόνια. Ελάτε μαζί μου να το εξερευνήσουμε. Αχ, και μια νυχτερίδα. Αυτό ήταν το vlog και για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε η βόλτα μας στους νεραϊδότοπους της Κίμης. Όπως πάντα, μην ξεχνάτε να κάνετε like, subscribe και να πατάτε το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα νέο μου βίντεο. Μέχρι τότε, γεια σας!